Ελλάδα συντεταγμένα και πίσω από τα πανό. Ξεκινάμε και πηγαίνουμε στο Υπουργείο Εργασίας να διαμαρτυρηθούμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να χτυπήσει το δικαίωμα των εργαζομένων στην οργάνωση και τους προειδοποιούμε να μην φέρουν καμία τέτοια διάταξη. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία! Μητρώα δεν θα δώσουμε στην εργοδοσία! Ευρώπια συνδικάτα των εργατών! Είμαστε εδώ, τα συνδικάτα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, για να δηλώσουμε και σε αυτή την κυβέρνηση, όπως κάναμε και με την προηγούμενη, ότι δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν τα συνδικάτα, το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν θα τους αφήσουμε ούτε την κυβέρνηση, ούτε την εργοδοσία να μετατρέψουν τα συνδικάτα σε όργανα εφαρμογής της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής που βεβαίως πατάει και εξυπηρετεί τις επιδιώξεις και τα σχέδια της μεγαλοεργοδοσίας του μεγάλου κεφαλαίου. Παίρνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα την υπόθεση στα χέρια τους. Δεν θα τους επιτρέψουμε να βάλουν χέρι στο δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται στα συνδικάτα και να αγωνίζονται. Δεν θα τους επιτρέψουμε να βάλουν χέρι στα καταστατικά των συνδικάτων, στα καταστατικά των οργανώσεών μας. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία! Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και έτσι θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα για τις συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων, γιατί τα συνδικάτα είναι οργανώσεις των εργατών, πρέπει να είναι στα χέρια των εργατών, είναι σχολεία για τους εργάτες, οι μαζικές τους, οι συλλογικές τους διαδικασίες με φυσική παρουσία των εργαζομένων και όχι από μακριά, είναι σχολεία για τους εργάτες που θέλουν να παλέψουν για τα δικαιώματά τους και να θέσουν το δικό τους σχεδιασμό και τη δική τους προοπτική, το δικό τους μέλλον. Να οργανωνόμαστε, να συμμετέχουμε στις διαδικασίες και τις αποφάσεις των σωματείων. Αυτά είναι τα συνδικάτα για μας και έτσι θα τα υπερασπιστούμε. Όπως κάναμε και απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον απεργοκτόνο νόμο που έφερε. Θα συνεχίσουμε και τώρα λοιπόν το επόμενο διάστημα και καλούμε κάθε εργάτη, κάθε νέο άνθρωπο, ειδικά τους νέους ανθρώπους και ειδικά τους νέους εργαζόμενους, να συσπηρωθούν στα συνδικάτα τους, να οργανωθούν, να συμμετέχουν ζωντανά με τη γνώμη τους, με τη φυσική τους παρουσία στις συλλογικές, στις μαζικές διαδικασίες των συνδικάτων. Από την πλευρά τους, από την πλευρά του Υπουργείου, υπήρχε μία πρόθεση να υποβιβαστεί το ζήτημα. Μας είπαν ότι δεν έχουν καταλήξει και ότι είναι ζητήματα προς συζήτηση, ό,τι αφορά τα εργασιακά και τη λειτουργία των συνδικάτων. Υπήρχε μία προσπάθεια να το υποβιβάσουν. Από την ίδια τη συζήτηση όμως προκύπτει ότι ο σχεδιασμός υπάρχει, είναι στα χαρτιά και τα κατάστοιχα του Υπουργείου το σχέδιο της παρέμβασης του κράτους και της εργοδοσίας στη λειτουργία των συνδικάτων. Αυτό βγήκε ξεκάθαρα. Αυτό που μένει είναι ο τρόπος και η μεθόδευση με την οποία θα γίνει. Και μάλιστα, όπως συνήθως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, έτσι και αυτοί εδώ, βάζουν και το ζήτημα της διαβούλευσης, δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα να καθίσουν να δουν πώς θα ψαλιδίσουν τη δράση τους. Εμείς τους κάναμε ξεκάθαρο ότι δεν θα δεχτούμε καμία κρατική παρέμβαση, καμία νομοθετική παρέμβαση στη λειτουργία των συνδικάτων, ότι τα συνδικάτα είναι οργανώσεις των εργατών και ως τέτοιες εμείς τις υπερασπίζουμε και ότι αυτό που διασφαλίζει τη λειτουργία τους είναι η ίδια η οργάνωση και η μαζική δράση των εργαζομένων μέσα στις οργανώσεις τους, κάτι το οποίο με τα σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας είναι αυτό που πάει να
εμποδιστεί και ακόμα περισσότερο να ξυλωθεί. Ετοιμάζουμε τις κινητοποιήσεις μας, την απεργία όταν το φέρουν, συζητάμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, τους νέους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους και στο ταξικό εργατικό κίνημα. Γιατί είναι και πολλοί οι καλοθελητές και αυτό είναι προφανές και από τις συζητήσεις που γίνονται είτε κρυφά είτε φανερά με τη νόθα και διορισμένη αυτή τη στιγμή ηγεσία της ΓΕΣΕΕ να μπει χέρι στα συνδικάτα, στα δικαιώματα των εργατών, στις αποφάσεις, στην ίδια την απεργία. Θα πάρουν την απάντηση που πρέπει, συνεχίζουμε, οργανώνουμε τον αγώνα μας και μπροστά στον πρώτο σταθμό που έχουμε τώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα αυτά που και εκεί θα εξαγγελθούν. Προχωράμε